το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με το φετινό Medical Forum που οργανώνει, παγκόσμιο, ομογενειακό, αλλά και με τις υπόλοιπες δράσεις και πρωτοβουλίες του, όπως την ίδρυση του πρώτου αγγλόφωνου προγράμματος ιατρικής που δημιούργησε πέρυσι, δείχνει και την συνεπή στρατηγική του στην διεθνοποίηση, αλλά και αποτελεί ένα πρωτοπόρο και ταυτόχρονα σημαντικό παράδειγμα για το σύνολο των ελληνικών πανεπιστημίων στην κατεύθυνση αυτή της ενίσχυσης, της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων, που αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και του Υπουργείου Παιδείας. Είναι μια στρατηγική την οποία σε κάθε περίπτωση και στο σύνολο των ιδρυμάτων της χώρας ενισχύουμε με κάθε τρόπο ως Υπουργείο Παιδείας και αποσκοπεί στο να υλοποιήσει ένα όραμα που έχουμε και μοιραζόμαστε, ένα όραμα που έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και υπηρετεί και η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ένα όραμα να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε διεθνή κόμβο εκπαίδευσης και έρευνας, ικανής να προσελκύει επιστήμονες, φοιτητές, αλλά και επενδύσεις, όχι μόνο από την ευρύτερη περιοχή, αλλά από τον πλανήτη ολόκληρο. Άλλωστε, ως χώρα έχουμε ένα σπάνιο, αν όχι μοναδικό πλεονέκτημα. Αυτό είναι η ελληνική διασπορά που βρίσκεται σε όλες τις ηπείρους και η οποία αποτελεί μια εξαιρετική και πολύ σημαντική γέφυρα συνεργασίας και η οποία στη σύγχρονη εποχή, την εποχή της παγκόσμιας επικοινωνίας, των νέων τεχνολογιών, μας δίνονται δυνατότητες για συνεργασίες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Όπου αυτές αναπτύσσονται, το Υπουργείο Παιδείας είναι αρρωγός, είναι σύμμαχος, στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο.